Στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής για σήμερα και ένα κρίσιμο, καυτό θα λέει κάποιος θέμα, διότι πολλά εξαρτάται από αυτό. Αναφερόμαστε στο θέμα των συνεισφορών αλλά και ευρύτερα του ΓΕΣΥ. Με μεγάλο αριθμό παρουσιών από διαφορετικούς χώρους, ανάμεσα σε αυτούς και συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις. Εδώ μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Μάριο Τσακία από πλευράς του ΚΕΒΕΡ, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Μιχάλη Αντωνίου, πλευράς της ΟΕΦ, καλώς ήρθατε κύριε Αντωνίου. Και επίσης τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΕΚ. Κύριε Μιχάλη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Και την κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπου, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα της ΠΙΟ. Καλώς ήρθατε, κυρία Χαραλάμπου. Σας βρήκα. Λοιπόν, είναι ορισμένοι, κυρίες και κύριοι, ορισμένοι εκπρόσωποι ορισμένων από αυτούς που παρέστησαν, των συντεχνιών και άλλων οργανώσεων και φορέων. Με τις μέρες καθώς έρχονται, όλοι θα δώσουν τις απόψεις τους. Κύριε Μιχαήλ, να ξεκινήσουμε μαζί σας. Τι βγήκε σήμερα, συμφωνήσατε? Σήμερα έγινε μια πρώτη συζήτηση ουσιαστικά στο επίπεδο της Βουλής σε σχέση με το θέμα των συνεισφορών. Δεν έχει επέλθει συμφωνία. Η κάθε πλευρά κατέθεσε τις δικές της απόψεις και θέσεις. Η κάθε πλευρά, πόσες είναι οι πλευρές? Οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μάλιστα. Αυτές είχαν σήμερα παρευρεθεί στη Βουλή και είχαν καταθέσει τις απόψεις τους. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά όσον αφορά τη φιλοσοφία των δύο πλευρών, εργοδοτικών και συνδικαλιστικών, σε σχέση με το θέμα των συνεισφορών. Η δική μας η φιλοσοφία είναι πολύ καθαρή και πολύ σαφής. Οι σχεδιασμοί για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας έχουν ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια περίπου, ναι. 17 χρόνια για την ακρίβεια. Και στο πρώτο νομοσχέδιο, μέσα από ένα ευρύ και μεγάλης έκτασης τότε κοινωνικό διάλογο, είχε συμφωνηθεί η ισορροπία των συνεισφορών της κάθε πλευράς, κυβέρνησης, εργοδότες, εργαζόμενοι. Η θέση δική μας είναι... Με ισορροπία τα λέτε, εννοείται, ίσα ποσοστά? Όχι. Ισορροπία μιλώ, η αναλογία του ποσοστού της κάθε οργάνωσης. Ναι. Στο πρώτο νομοσχέδιο, του 2001, καθορίζονται ότι η εισφορά των εργαζομένων ήταν 2%, ναι. Η εισφορά των εργοδοτών στο 2,55 και 4,55 ήταν η εισφορά της κυβέρνησης. Αυτή ήταν έτσι μια κατανομή η οποία είχε, ναι, εξευρεθεί μέσα από ένα κοινωνικό διάλογο. Συνεπώς αυτό το οποίο εμείς λέμε σήμερα απλά και ξεκάθαρα είναι ότι αυτή η ισορροπία, αυτή η αναλογία θα πρέπει να τηρηθεί και αυτή σήμερα που υπάρχει μια αύξηση του συνολικού ποσοστού των εισφορών με βάση τις σημερινές ανάγκες και τα σημερινά κόστη υγείας. Γιατί τίθεται και κάποιο θέμα ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί, και συμφωνούμε προς αυτή την κατεύθυνση ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, το ποσό των συμπληρωμών που θα καταβάλουν αύριο οι ασθενείς που θα καλύπτονται από το ΓΕΣΥ, αυτό το μικρό ποσοστό που θα πληρώνουν για να πάνε στον γιατρό ή για να πάρουν κάποια συγκεκριμένη περίθαλψη, το οποίο θα λειτουργεί αποτρεπτικά και όχι σπρακτικά. Ναι. Και θεωρούμε όλοι, συγκλίνουν νομίζω οι πλευρές, ότι πρέπει να μειωθεί αυτό, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει σημαντικά τους χρήστες που είναι ασθενείς. Συνεπώς θα πρέπει να αυξηθούν οι συνεισφορές όλων των πλευρών, αυτών λέμε εμείς, και εργοδοτών και κυβέρνησης και εργαζομένων, έτσι που αυτό το πρόσθετο 0,5% που θα πρέπει να μπει για να φτάσουμε στις πραγματικές σήμερα ανάγκες, για να μοιραστεί, εννοείται, να μοιραστεί στα τρία. Ναι, και να είναι αναλογικό τον αριθμό που δώσατε. Μάλιστα. Εμείς είπαμε, ως εργαζόμενοι είμαστε έτοιμοι το ποσοστό το οποίο μας αναλογεί να το πληρώσουμε στο ακέραιο, γιατί για μας σημασία έχει να εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας και να δώσουμε επιτέλους. Κύριε Τσακία, ακούσαμε τη μία πλευρά, ακούμε την άλλη. Κύριε Κοταμέντη, όντως η συζήτηση ήταν γύρω από τα ποσοστά και βασικά εμείς βάλαμε τις εξής θέσεις. Γίνεται ακόμα μία δημόσια συζήτηση ποιο είναι το ακριβές κόστος ενός ΓΕΣΥ. Η κυβέρνηση και ο ΑΗ επιμένουν ότι η μελέτη της Μέρσερ είναι επικαιροποιημένη σε βαθμό που να μπορεί να τεκμηριώνει ότι το κόστος ενός ΓΕΣΥ είναι περίπου αυτά που θα καλύπτονται από το ΓΕΣΥ, γύρω στα 900 εκατομμύρια. Οπότε θεωρεί ότι αυτό είναι το κόστος. Εμείς εβάλαμε τον προβληματισμό και είπαμε το εξής. Από τη στιγμή που ο καθορισμός των ποσοστών σχετίζεται άμεσα με το συνολικό κόστος, καλό είναι να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, να καταλήξουμε ότι όντως αυτό είναι το ποσό και μετά θα μπούμε στη λογική των ποσοστών. Διότι βάζεις τα ποσοστά για να μαζέψεις τα λεφτά που χρειάζεσαι. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που εισηγηθήκαμε σήμερα είναι το εξής. Θα πρέπει να δούμε τη φιλοσοφία που θα διακατέχει το σύστημα εισφορών
και μετά θα μπουν τα ποσοστά όταν προκύψει το νούμερο. Η δική μας θέση έχει, αν θέλετε, δύο πτυχές. Το πρώτο ήταν ότι είπαμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει, το κράτος εννοούμε πάντοτε, να συνεχίσει να συμμετέχει με το 50% του κόστους, όπως ήταν το 2001. Στην ανάλυση του 2001 των ποσοστών, το κράτος έβαζε το 50%. Σήμερα η λογική αυτή διαφοροποιείται και λέει ότι το κράτος παραμένει σταθερό στο ποσό που θα έβαζε το 2001, ανεξάρτητα του πώς μεγαλώνει το συνολικό ποσό. Άρα το ποσοστό του κράτους διαχρονικά αρχίζει να μειώνεται. Εμείς εβάλαμε στο τραπέζι τη θέση ότι το κράτος θα πρέπει να σταθερά να βάζει το 50% και το άλλο 50% να διανέμεται μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενο. Η δεύτερη θέση που βάλαμε. Η διανομή να είναι ισόπωση ή όχι. Ναι. Ισόπωση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι ισόπωση. Δεν έχετε τη θέση αυτή που λέει. Ναι. Και η λογική που το βάζουμε κάτω είναι η εξής. Το είχα πει και στη Βουλή. Είναι υποχρέωση, αν θέλετε, του κάθε ενός από εμάς να διασφαλίζει τα θέματα υγείας του. Ναι. Από εκεί και πέρα το κράτος έρχεται σαν αργός, σαν βοηθός σε αυτή την προσπάθεια των πολιτών. Σε τρίτο επίπεδο, αν θα πάμε στη λογική ενός γενικού σχεδίου, που εμείς σαν επιμελητήριο έχουμε ταχθεί υπέρ ενός γενικού σχεδίου, ναι. Δεν θα πούμε τώρα στη λεπτομέρεια λειτουργικού, βιώσιμου, σωστά κοστολογημένου και με μηχανισμούς που να μην ξεφεύγει το κόστος. Οι εργοδότες είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι υποχρέωση του εργοδότη κάτι τέτοιο. Είναι ένα ωφέλημα το οποίο δίνουν για να υπάρχει ένας υγιής πληθυσμός, καλές εργασιακές σχέσεις κλπ. Ναι. Και με την έννοια αυτή, ως ωφέλημα, εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι ισομερές. Ναι, ισομερές. Ποιο ποσοστό δηλαδή, η εισηγήσεις σας. Το ποσοστό, όπως την καταθέσαμε τουλάχιστον, το 50% όποιον και αν. Για να μας παρακολουθούν και οι πολίτες, αν θέλετε, τα νούμερα είναι τυχαία για να γίνει κατανόητο. Αν το σύνολο είναι 10%, εμείς λέμε το κράτος πρέπει να βάλει τα 5, το 50%, και το άλλο 5 από 2,5. Εργοδότης και εργαζόμενος. Τώρα επιτρέψτε μας, διότι θα δούμε πολλά ποσοστά. Ναι, εντάξει. Θα πούμε την καταλαμβούς κοντάς αμέσως. Λέμε πολλά ποσοστά δίκαιων παραδειγμάτων. Εδώ είχαμε μία προφορική αναφορά από τον αρμόδιο υπουργό 2,85 ο καθένας. Μάλιστα. Αυτό λέτε εσείς ή κάτι άλλο. Το 2,85 προκύπτει με βάση το πραγματικό κόστος ενός. Αυτή είναι η πρότασή σας. Ναι, εμείς λέμε ισομερείς μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενη, ναι. Και το κράτος 50% του συνολικού. Άρα κόστος. Έχουμε τρεις πλευρές. Η μία δική σας που λέει το υπόλοιπο είναι το 50% να το μοιραστούμε και δεν λέμε τι ποσοστό. Ακριβώς. Μία πλευρά των συντεχνιών και μία η πλευρά της κυβέρνησης που λέει 2,85, αυτό σας είπε. Μα το 2,85 θα διαφοροποιείται ανάλογα με το συνολικό ποσοστό που χρειάζεται για να μαζευτούν τα εκατομμύρια. Μάλιστα. Αν σήμερα είναι 900 εκατομμύρια και είναι 2,85 και 2,85 που προκύπτει, αύριο να γίνουν 1,2 δις τα εκατομμύρια, το 2,85 μπορεί να χρειαστεί να γίνει 3 με 3. Τι λέτε, κυρία Χαραλάμπους, θα φτάσουμε σε συμφωνία ή θα τα. Κοιτάξτε, για να μας παρακολουθούν και οι τηλεθεατές, δεν ξεκινούμε εκ του μηδενός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νόμος που λέει οι μισθωτοί συνεισφέρουν 2%, οι εργοδότες 2,55, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι 3,55, 4,55 συνεισφέρει το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και υπάρχουν, συνεισφέρουν και οι συντάξεις με κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για τους χαμηλοσυνταξίχους. Αυτός ήταν ο νόμος του 2001 και συνεισφέρουν και 2% τα άλλα εισοδήματα. Αυτά είναι ψηφισμένα από αυτήν την πολιτεία από το 2001. Τι έγινε? Το 2013 ζητήθηκε και από την Τρόικα τότε, αλλά ήταν και μια ανάγκη των καιρών, να επικαιροποιηθούν τα δεδομένα τα οικονομικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 μέχρι το 2013 τα οικονομικά δεδομένα και τα κόστη υγείας αλλάζουν. Έγινε μια νέα αναλογιστική μελέτη. Όπως αναλογιστικές μελέτες κάνουμε για όλα τα παρόμοια συστήματα. Είτε είναι κοινωνικές ασφαλίσεις, ναι. Είτε είναι γενικό σχέδιο υγείας. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι το συνολικό ποσοστό, δηλαδή αυτό το ποσοστό που έχει κατανεμηθεί από το 2001, βγάζει ένα συνολικό ποσοστό. Έδειξε ότι χρειαζόταν αναθεώρηση. Δεν μας έφτανε εκείνο το ποσοστό για να εφαρμόσουμε. Το ποσοστό ή το ποσό. Το συνολικό ποσοστό. Μάλιστα. Που μεταφράζεται και σε ποσό. Δεν μας έφτανε και έπρεπε να γίνει μια συζήτηση κατανομής αυτού του ποσοστού. Μας. Και εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Όσοι συμμετέχουν μέσα στο σχέδιο, με την αναλογία η οποία είναι ήδη ψηφισμένη, ναι. Να κατανεμηθεί αυτό το ποσό. Αυτό σημαίνει
ότι μια αύξηση θα έχουν και οι μισθωτοί από το 2%, μια αύξηση θα έχουν και οι εργοδότες από το 2,55, θα έχει και η κυβέρνηση. Δηλαδή, για να είμαστε και πάλι ξεκάθαροι, η κυβέρνηση ξεκινά αυτή τη συζήτηση, μέχρι τώρα τουλάχιστον, από το ότι το 4,55 το δικό μου δεν μετακινείται και ό,τι χρειάζεται για να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ, να καταλληλεί μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου και μάλιστα έκφρασε και μια πολιτική θέση που ανατρέπει αυτή την ισορροπία 2,85 αυτό το οποίο στον έχετε αναφερθεί εσύ και 90 και 40 εκατομμύρια συμπληρωμές. Άρα και για να πούμε για τη σημερινή συζήτηση είναι ένα βήμα μπροστά το ότι ο Υπουργός θα αναλάβει μια πρωτοβουλία να μας φέρει όλους σε ένα τραπέζι διαλόγου, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό κατά την δική μας εκτίμηση. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι όμως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν ξεκινούμε του μηδενός. Και ως εργαζόμενοι πραγματικά, διερωτούμαστε ποιο θα είναι το επιχείρημα να έρθουμε να πούμε να ανατραπεί αυτή η αναλογία. Μήπως γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερα λεφτά ως εργαζόμενοι από ό,τι είχαμε το 2000 και θα αλλάξει αυτή η αναλογία σε βάρος των εργαζομένων. Δεχόμαστε κάτι ότι... Κάτι που εδόθηκε πάντως προφορικά έστω από την κυβέρνηση, τουλάχιστον το ισόποσο. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης. Εμείς αυτή τη θέση δεν την έχουμε αποδεχτεί. Ναι. Και δεν την έχουμε αποδεχτεί και στη βάση όχι το ότι υπάρχει ένας νόμος από το 2001 που δεν ήταν ισόποσο. Ναι. Δεν την αποδεχόμαστε και με βάση τα σημερινά αντικειμενικά δεδομένα. Ναι. Σε μια εποχή που έχουν μειωθεί οι μισθοί των εργαζομένων. Αυτή τη θέση του κ. Τσακή, 50% το κράτος και τα άλλα μισά-μισά. Τη βλέπετε? Την θέση ότι το μισά-μισά είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε ανατροπή της ισορροπίας που έχει υπάρξει. Ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες δεν συνεισφέρουν το ίδιο. Είναι σωστή η προσέγγιση του κυρίου Τσακή ότι στη συζήτηση που θα γίνει για το πού θα βρούμε το πρόσθετο ποσό που χρειαζόμαστε για να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ, η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι έξω από την κατανομή. Άρα το 4,55 της κυβέρνησης που είναι από το 2001 δεν μπορεί να μην αλλάξει. Ναι, κύριε Αντωνίου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε ορισμένες βασικές αρχές. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε για καθορισμό εισφορών για έναν κόστος που δεν ξέρουμε. Υπάρχει η άποψη της Mercer, αναλογιστική μελέτη, που το ανεβάζει σε έναν ύψος. Υπάρχουν άλλες μελέτες, μη αναλογιστικές, που το ανεβάζουν σε κάποιον άλλο. Δεν το λέω απαξιωτικά για οποιοδήποτε, αντίθετα, ήταν όλοι πολύ σοβαροί φορείς. Μιλούμε για εισφορές, αγαπητέ κύριε Ποταμίδη, που θα ξεκινήσουν τρεις μήνες. Το ότι ακριβώς αναφερόμαστε σε ποσοστά, αυτό να δίδει και τη λύση στο ότι δεν γνωρίζουμε τα ποσά. Όποια και να είναι, ποσοστία θα πάει ή όχι. Εάν θέλουμε έναν δισεκατομμύριο, άλλα είναι τα ποσοστά, διότι τα εισοδήματα είναι συγκεκριμένα. Ναι. Εάν θέλουμε 2 δισεκατομμύρια, τα ποσοστά θα είναι διαφορετικά. Διότι τα εισοδήματα επί των οποίων θα πρέπει να γίνει η φορολόγηση για να αντληθεί το 1 δις είναι άλλα και για να αντληθούν 2 δις είναι άλλα. Άλλα είναι τα ποσοστά. Το τι θα έλεγα κύριε Ποταμίδη είναι ότι μιλούμε για εισφορές που θα πρέπει να ξεκινήσουν να καταβάλλονται 3 μήνες πριν να υλοποιηθεί το ΓΕΣΥ, δηλαδή 3 μήνες πριν από το 2020. Το τέλος του 2019, συγγνώμη. 19 είπε ο Υπουργός. Το τέλος του 2019, αυτό λέω Μαρία. Μιλούμε τώρα και προσπαθούμε να καθορίσουμε το ποσοστό των εισφορών όταν δεν έχουμε ακόμα από τη μια σαφή εικόνα για 2 πράγματα. Το ένα είναι το κόστος του συστήματος υγείας και το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ποια θα είναι η επίπτωση της εισφοράς οποιοδήποτε ύψους επί της οικονομίας. Αυτόν τη μελέτη επιπτώσεων επί της οικονομίας που όσες μελέτες και αν έχουν γίνει, που έγιναν πάρα πολλές μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει ποτέ. Και η ερώτηση που βάζει ο ΕΦ μαζί με την εισήγηση που καταθέτει είναι απλή. Αφού μιλούμε για εισφορές που θα ξεκινήσουν το τέλος του 19 και είμαστε στις αρχές του 17, γιατί πρέπει να απαντήσουμε τώρα ποιο θα είναι αυτόν τον ποσοστό χωρίς προηγουμένως να έχουμε ενώπιον μας όλα εκείνα τα δεδομένα που θα μας επιτρέψουν με ασφάλεια να ξεκινήσουμε ένα σχέδιο υγείας για το οποίο η ΟΕΕ έχει ταχθεί αναφαντών υπέρ. Και εξηγώ τα εξής.
Οι αναλογιστικές μελέτες, κύριε Ποταμίδη, στηρίζονται πάνω σε κάποιες βασικές παραδοχές. Κάνουν κάποιες υποθέσεις. Οι υποθέσεις οι βασικότερες για τέτοια συστήματα είναι σε σχέση με το επίπεδο της απασχόλησης, πόσοι θα εργάζονται και πόσοι θα είναι ανεργοί δηλαδή, στο επίπεδο των απολαβών, των μισθών δηλαδή και των εισοδημάτων, και η τρίτη παραδοχή, η τρίτη υπόθεση, είναι το προσδόκιμο ζωής. Αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς μελέτη είναι επιπτώσιο. Εάν εισάξουμε εισφορές, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα είτε την αύξηση της ανεργίας, είτε την αύξηση της αδήλωτης εργασίας, είτε της παράνομης εργασίας, είτε τη συμπίεση των απολαβών, διότι από κάπου πρέπει να βγουν αυτές οι εισφορές που θα πας στο ΓΕΣΥ και μπορεί να βγουν συμπιέζοντας τα περιθώρια επικερδότητας αλλά και τις απολαβές, έτσι μοιράζουμε το πάπλωμα όπως σε όλες τις περιπτώσεις, τότε αυτόν θα έχει επίπτωση και είναι τόσο απλό πάνω στην ποιότητα και τις αντοχές του συστήματος που προσπαθούμε να σχεδιάσουμε. Του σημαίνει να μην το κάνουμε? Φυσικά όχι, να το κάνουμε. Αλλά πριν πούμε ότι είναι 3, είναι 2, είναι 1%, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιον είναι το πραγματικό κόστος και τι επιπτώσεις θα έχει στην οικονομία. Άρα η θέση είναι να μην αποφασίσουμε τώρα. Αυτή ήταν η εισήγηση της ΟΕΦ. Να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Η μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία ελπίζουμε και καλούμε τη Βουλή να εγκρίνει την εκταμείευση του κονδυλίου που έχει ζητήσει προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων. Αλλά για να πω και το κομμάτι το επίσης πολύ σημαντικό, δεν μπορεί το συνδικαλιστικό κίνημα, στηριγμένο σε ένα λάθος που έγινε το 2001, σε ένα νόμο που ουδέποτε υλοποιήθηκε, ουδέποτε εφαρμόστηκε ο νόμος του 2001, να στηρίζεται εκεί και να επιχειρηματολογεί εναντίον των ίδιων των πρακτικών που εφαρμόζει ο συνδικαλισμός επί 70 χρόνια, όχι επί 16, που ισχύει ένας νόμος που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Έχουμε το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουμε τα Ταμεία Προνοίας, έχουμε τα Ταμεία Υγείας που αυτοί έφτιαξαν. Οι συνδικαλιστές. Κύριε Αντωνίου, ηρεμήστε. Όχι, ήρεμος είμαι. Ήρεμος. Σωτηρούλα μου, σε παρακαλώ, σε διάκοψα. Ηρεμήστε. Όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαστε δεικτικός με το δάχτυλο. Είμαι δεικτικός σε ατεκμηρίωτες προσεγγίσεις, οι οποίες ανατρέπουν πρακτικές. Τι είναι το ατεκμηρίωτο? Ότι οι μισθοί των εργαζομένων έχουν μειωθεί κατά 20%. Και έρχεστε σε αυτή την περίοδο να βάζετε θέση αύξησης της εισφοράς των εργαζομένων. Δεν έχω πει ποτέ. Ούτε έχετε ακούσει ποτέ την ΟΕΒ να ζητά αύξηση εισφοράς οποιοδήποτε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι ισόπωσες εισφορές. Και αν θέλετε μαθηματικές φόρμουλες για το πώς γίνεται δύο ποσοστά στο τέλος να είναι ισόπωσα, είναι πάρα πολύ απλό. Ξέρουμε καλά μαθηματικά, κύριε Αντωνίου. Ξέρουμε πολύ καλά μαθηματικά. Κυρία Χαραλάμπου, γίνεστε χλεβαστικοί. Όχι, δεν γίνομαι χλεβαστικοί. Είναι η πρώτη φορά που η παράκληση μου είναι. Σας παρακαλώ, αφήστε με να εκφράσω τις θέσεις. Πέστε τα επιχειρήματα σας χωρίς οικονομία. Ενός εκ των βραχιώνων των παραγωγικών φορέων, όπως ακριβώς αισθανόμαστε. Και αισθανόμαστε ένα αντικειμένη κατάφορα. Όταν εμείς ήδη που έχουμε διαχειριστεί σχέδια υγείας σε μικρογραφία, σε μικρότερα ποσά φυσικά και έκταση από αυτό που είναι η μείζωνος σημασίας προσπάθεια η εθνική, η πανεθνική, η ΑΓΕΣΥ. Όταν εσείς ήδη έχετε κάνει σχέδια υγείας με ισόπωσες εισφορές, να επιχειρηματολογείτε σε ένα λάθος που έγινε το 2001 για να στηρίξετε απέτηση να είναι ανισομερής η εισφορά. Ναι, λοιπόν, κυρία. Από εκεί και πέρα, να βάλω μια ανώτελη. Έχει ζητηθεί από την Βουλή, από εκπρόσωπο μεγάλου κοινοβουλευτικού κόμματος, και έχει γίνει αποδεκτό από τον Υπουργό Υγείας, να λειτουργήσει ο ίδιος ως φορέας διαλόγου, ως φόρουμ διαλόγου, πάνω στον οποίο, μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να προσπαθήσουμε να πείσουμε η μια πλευρά την άλλη για το τι είναι αναγκαίο, τι είναι ωφέλιμο, ναι, τι είναι χρήσιμο για μια προσπάθεια στην οποία όλοι μας έχουμε ρόλο, αλλά και όλοι πρέπει να επιμεριστούμε κατά τρόπον ισότιμων το βάρος που αναλογεί στη συλλογική προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ναι, κυρία Χαραλάμπου. Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάποια ζητήματα και να αποκαταστήσουμε κάποιες πραγματικότητες. Διότι είναι φανερό ότι η ΟΕΦ, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, εμέσως πριν σαφώς λέει ένα πράγμα. Αυτόν το ΓΕΣΥ δεν το θέλουμε. Και ήδη έχουν εκφραστεί και για πολύ ασφαλιστικό ΓΕΣΥ. Κόστος που δεν ξέρουμε. Εμένα αυτό μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Διότι
η αναλογιστική μελέτη της Μέρσελ, οι παράμετροι της, ναι, ήταν γνωστές στο Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, που είναι το καθήλυν αρμόδιων όργανων, με βάση των νόμων να κάνει τις αναλογιστικές μελέτες και να αναθέτει την διενέργεια αναλογιστικών μελετών. Mm-hmm. Οι παράμετροι πάνω στις οποίες έγινε η αναλογιστική μελέτη του 2013 ήταν συμφωνημένες με την Τρόικα και ήταν παραμέτροι οι οποίες έλαβαν υπόψη όλα αυτά στα οποία είχε αναφερθεί ο κύριος Αντωνίου και πώς θα εξελιχθεί το προσδόκιμο ζωής και πώς θα εξελιχθεί η ανεργία και πώς θα πέσουν οι μισθοί λόγω της κρίσης και του κουρέματος του 2000. Γι' αυτό και ζητήθηκε από την Τρόικα να γίνει αναλογιστική μελέτη. Και η ΟΕΦ συμμετέχει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Το να έρχεται σήμερα και να συντάσσεται ουσιαστικά με εκείνους που δεν θέλουν να εφαρμόσουν το ΓΕΣΥ και βρίσκουν ως πρόσχημα και αιτίαση τη μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, για την οποία και σήμερα και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτό το ζήτημα καθόλου σχέση δεν έχει με το θέμα το οποίο συζητούμε. Ναι, το σημείο που λέει ο κύριος Αντωνίου, κύριε Χαραλάμπους, ότι και στα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων, τα ταμεία προνοίας, ταμείων υγείας είναι ισόπουσα όλα. Το 2001, και δεν είναι γιατί εγελάσαμε του οποιοδήποτε ή γιατί η Βουλή εγέλασε του οποιοδήποτε, εκατατέθηκαν τα επιχειρήματα, αξιολογήθηκαν, ναι, τα δεδομένα και εκρίθηκε, ναι, ότι για αυτόν το κοινωνικό ωφέλημα που λέγεται υγεία, οι εργοδότες θα συνεισφέρουν κατά την περισσότερο. Πέστε όμως ότι δεν υπήρχε αυτό. Ναι. Εγώ ρωτώ κάτι πολύ απλό. Έχουμε ένα 2% των εργαζομένων και ένα 2,55% των εργοδοτών. Σε μια χώρα που έχουν διευρυνθεί οι κοινωνικές ανισότητες σε βάρος των μισθωτών, όχι σε βάρος των εργοδοτών. Με ποιο λογικό επιχείρημα θα έρθουμε τώρα και το προβάλλουμε αυτόν ως και κάτι που πρέπει να γίνει, ότι αυτή η διαφορά του 0,55 πρέπει να αλλάξει σε βάρος αυτών που έχασαν τα περισσότερα μέσα στην κρίση. Ευχαριστώ, κύριε Χαρτί, κοντά σας. Κύριε Ποταμίτη, πρέπει σαν φορείς είναι θετικό ότι μας κάλεσαν σε ένα διάλογο και πρέπει μέσα σε αυτόν τον διάλογο να πάμε με θετική πρόθεση όλοι. Διότι το ζητούμενο και το μεγάλο είναι να μπορέσει να γίνει ένα σχέδιο υγείας για ευνόητους λόγους που νομίζω εμπεριττό να το συζητούμε. Είναι ο προς όφελος και των εργαζομένων και των εργοδοτών ένα καλό σχέδιο υγείας για τον κόσμο. Αν δει κάποιος έτσι λίγο πιο ψύχρεμα τα νούμερα, θα δει ότι οι διαφορές, ακόμα και στη λογική της ισομέρειας που λέμε εμείς, δεν είναι τόσο απαγορευτικές για να σκοτώσεις ή να θυσιάσεις τη μεγάλη εικόνα. Απαιτείται περίπου συνολικά γύρω στο 10,7% εισφορές συνολικά για να καλυφθεί η ανάγκη του ποσού. Εάν η κυβέρνηση συνενέσει στο μισό, βλέπω λίγο τον πίνακα για να με βοηθήσει, σημαίνει 5,10%. Mm-hmm. Παίρνει άλλων 5,10 να μοιραστούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, που σημαίνει περίπου 2,55% ο καθένας. Με τη μελέτη της Mercer για τους εργαζόμενους αυτό ήταν 2,3 και πάει στο 2,55. Εάν για 0,25 θα καταστρέψουμε ή θα κάνουμε ολόκληρη συζήτηση για να δούμε το μεγάλο το δάσος και αντί τα δέντρων, νομίζω ότι θα δείξουμε όλοι ανοριμότητα, κατωτερότητα τη σοβαρότητα του εγχειρήματος. Άρα, εγώ λέω να πάμε όλοι επικοδομητικά σε ένα διάλογο, να βάλουμε κάτω τους αριθμούς ψύχρεμα και θα δούμε ότι δεν είναι τόσο να πάμε. Θα αναλάβει ο Υπουργός, αντιλαμβάνομαι. Κύριε Μιχαήλ, σας παρακαλώ. Κύριε Ποταμίτη, η εκτίμηση δική μας είναι ότι ουδέποτε στην ιστορία προσπάθεια να εφαρμόσουμε το ΓΕΣΥ είμαστε τόσο κοντά όσο σήμερα να δώσουμε επιτέλους έναν ποιοτικό και αξιοπρεπές σχέδιο υγείας στον κόσμο. Και η δική μας η άποψη, την οποία σήμερα ήταν και κραυγή αγωνίας που είχαμε καταθέσει στη Βουλή, ότι αποτελεί μονόδρομο για όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τους εργοδότες και τους εργαζομένους και όσους εμπλέκονται, να πολιτευτούμε αυτή τη φορά με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι των στενών συμφερόντων και πλαισίων των μελών που εκπροσωπεί κάθε πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε ρυθμίσεις και το θέμα των συνεισφορών δεν δικαιούμαστε να το χρησιμοποιήσουμε ως εμπόδιο στην προσπάθεια εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Με λυπεί όμως πράγματι η εισήγηση της ΟΕΦ για να αναβάλουμε για 12 μήνες το θέμα της συζήτησης των εισφορών, γιατί κάτι τέτοιο παραπέμπει στις ελληνικές καλένδες, ως αν αγνοούμε σήμερα
το τι πληρώνει η κυπριακή κοινωνία, το τι πληρώνει ο κόσμος ο οποίος υποφέρει λόγω της κατάρρευσης του συστήματος το οποίο υπάρχει. Καταλήξη, κύριε Μιχαλή, και το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να πω. Ναι. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να καθορίσουμε το επίπεδο των εισφορών. Το επίπεδο είχε καθοριστεί. Είναι εκεί. Αυτή είναι η βάση μας και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, όπως δεν μπορούμε και να αγνοήσουμε ότι σήμερα σε σχέση με τους εργοδότες η θέση των εργαζομένων είναι πολύ χειρότερη συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Κύριε Μιχαήλ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κύριε Αντωνίου, σύντομα σας παρακαλώ, κατάληξη από εσάς. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σχολιάσω τις αιτιάσεις, τις κατηγορίες, όλα αυτά που μας έχει επιρρύψει αδίκως και ατεκμηρίωτα εντελώς η καλή φίλη Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Η ΟΕΦ θέλει ηγεσία. Αλλά όπως κάθε μεγάλη πρόκληση, οφείλουμε, και αυτό δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το υποδεικνύουμε, να το προσεγγίσουμε με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που επιβάλλει το μέγεθος του εγχειρήματος. Και δεν αφορά τις παρούσες γενναίες μόνο. Αφορά και πολλές επόμενες γενναίες. Το τι πάμε τώρα να σχεδιάσουμε. Θέλουμε ηγεσία, οικονομικά βιώσιμο και ποιοτικό. Και αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε. Και δεν απαντά κανένας, γιατί πρέπει σήμερα, χωρίς να έχουμε το σύνολο των δεδομένων ενώπιον μας, να αποφασίσουμε για εισφορές που θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2019. Θέλω κάποιος να μου απαντήσει, γιατί πρέπει 2,5 χρόνια προηγουμένως να λέει ο νόμος ότι πρέπει να είναι τόσα εργαζόμενος, τόσα εργοδότης και τόσα το κράτος, 2,5 χρόνια πριν να αρχίσει να καταβάλλεται το οποιοδήποτε ποσοστό συμφωνικά. Μιχάλη μου, δεν είναι διέκοψα κανένα. Ήταν μεγάλος ο πειρασμός. Δεν ξέρω, αλλά λέτε το ίδιο λάθος δύο φορές. Σε παρακαλώ, ποιο λάθος. Λέτε δεν ξέρουμε ποιο είναι το κόστος. Το κόστος είναι εκεί και έχει εξευρεθεί μέσα από αναλογιστική μελέτη. Με αναγκάζεις να ανεβάσω τους τόνους. Λέτε επανειλημμένα κάτι το οποίο αυτοαναιρείται. Μα έχετε λαθασμένη βάση. Λοιπόν, να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Είναι η τρίτη φορά που προσπαθείτε να μας κάνετε μαθήματα και διαλέξεις για το ποιον είναι το συμφέρον των μαθήματα, σας διορθώνουμε εκεί όπου έχετε λαθασμένη πληροφόρηση. Είναι υποχρέωση προς τον κόσμο που μας ακούει. Έχω πλήρη συνέστηση εκ μέρους ποιον ομιλώ. Και δεν θέλω ούτε δέχομαι μαθήματα για τη σοβαρότητα αυτών που εκπροσωπώ. Εάν νομίζετε ότι ήρθα είτε στο ΡΙΚ είτε πια στη Βουλή να μιλώ με τα. Με την ανευθυνότητα, διότι δεν υπάρχει άλλη λέξη να το περιγράψω, που έμεσα μου αποδίδεται, τότε λυπούμε πολύ, αλλά κατεβάζετε το επίπεδο. Σε παρακαλώ, μη μαθαίνετε. Δικά σου συμπεράσματα αυτά, Μιχαλή. Μην τελειώσα, σε διόρθωσα γιατί. Λέει μου εδώ ότι είναι σταγωρή στοιχεία. Συγγνώμη. Κύριε Αντωνίου. Διάγουψα σε οποτεδήποτε. Συγγνώμη, διάγουψα σε οποτεδήποτε. Κύριε Αντωνίου, παρακαλώ, έχετε το λόγο και καταλήξω. Θέλω να πω κάτι περί τη ουσία. Να μόλι τελειώσω, Πέτορ, φίλε. Εντάξει. Θα κάνουμε το γεσί. Και θα το κάνουμε διότι το χρειάζεται ο τόπος. Αλλά οφείλουμε να το κάνουμε με αλληλοσεβασμό. Χωρίς να κάνουμε ένα στον άλλο διαλέξεις για σοβαρότητα ή υπευθυνότητα. Δεν έχουμε μειώσει ποτέ την αγάπη σας για τον τόπο και δεν δέχομαι να τη μειώνει οποιοςδήποτε έμμεσα ή συγκεκαλυμμένα σε σχέση με την ΟΕΒ. Αυτά. Υπάρχει κάτι που εγώ, πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε. Κάτι να πω εγώ. Αναλωνόμαστε σε αχρίαστη συζήτηση. Τα ποσοστά και να μπουν. Είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν μέχρι να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. Δεν είναι εδώ η ουσία. Η ουσία του διαλόγου θα πρέπει να είναι, εάν θα πρέπει να πάμε 50% το κράτος και ισομερείς, εκεί είναι η ουσία και το βάθος της απόφασης. Από εκεί και πέρα. Λέω ότι αυτόν θα πρέπει να καθοριστεί. Την εισφορά του κράτους ενάρκεται που έξω βοήθεια. Αυτό λέω, Μιχαλή. Θα συμφωνήσουμε να είναι 50%. Απλά να επαναλάβουμε, κύριε Ποταμίτη, και δεν ήταν πρόθεσή μας ούτε να αμφισβητήσουμε τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα της ΟΕΦ. Το κόστος είναι εκεί, μέσα, επαναλαμβάνω, μάλιστα, από την πλέον εμπεριστατωμένη αναλογιστική μελέτη μέχρι το 2025. Συνεπώς, δεν είναι θέμα κόστους, είναι να συμφωνήσουμε τις εισφορές του επίπεδου κάθε πλευράς και από εκεί και πέρα, αν αύριο το ΓΕΣΥ θα αυξηθεί και να πάει 1,5-2 δισεκατομμύρια, θα αυξηθούν ανάλογα αυτές οι εισφορές. Ευχαριστώ, κυρία μου, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έχω μπει, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο.